Να παραμείνουμε σε πολιτικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι, και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Γρηγόρη Ψαριανό, τον βουλευτή από το Ποτάμι, που είναι τηλεφωνικά κοντά μας. Κύριε Ψαριανέ, καλησπέρα σας. Γεια σας, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να είστε καλά. Είχαμε το άτυπο Eurogroup. Καλώς ή κακώς δεν υπήρξε συμφωνία, δεν υπήρξε ούτε καν σύγκληση για το κοινό ανακοινωθέν. Πώς κρίνετε την έκβαση του άτυπου Eurogroup για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, δεν περίμενε κανείς ότι θα συμφωνήσουν σε κάτι σήμερα. Ναι. Ούτε ότι θα τα σπάσουν και θα πούνε γεια σας, χαίρετε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Και δεν περίμενε κανείς ούτε συμφωνία ούτε σύγκρουση. Ελπίζω η σύγκρουση να αποφευθεί γενικώς. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Πιστεύω ότι με κατάλληλους χειρισμούς και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και από τους δανειστές εταίρους μας από την Ευρώπη θα βρεθεί ένα modus vivendi, μια κοινή συνισταμένη των απόψεων και των δύο πλευρών και να συμφωνήσουν. Να συμφωνήσουμε δηλαδή, γιατί το οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο θα είναι καταστροφικό. Πιστεύετε... Υπάρχει, ξέρετε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στην κυβέρνηση γενικώς, στους ΑΝΕΛ, αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια έντονη αντιευρωπαϊκή θέση, μια έντονη αντιευρωπαϊκή έκφραση, η οποία δεν πρέπει να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ που θέλουν ρήξη με την Ευρώπη. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει ρήξη και δεν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση για να πάει για ρήξη ή για έξοδα από την Ευρωζώνη ή για αποτελέσματα εξόδου ή Brexit ή δραχμή. Όλα αυτά πρέπει να τα αποκλείσουμε. Πρέπει με κάθε τρόπο να έρθουμε σε μια συμφωνία με τους εταίρους μας, ναι, οι οποίοι είναι γεγονός ότι μας στηρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη θα ήταν τραγική η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, το ξέρουν όλοι αυτό, και αν τώρα φύγουμε από την Ευρώπη θα είμαστε ένα είδος ευρωπαϊκής, γεωγραφικά μόνο, Σομαλίας. Ναι. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε με κάθε τρόπο. Και πρέπει να στηρίξουμε όλη την κυβέρνηση στο να καταλήξει σε μια συμφωνία. Να πιέσουμε για το καλύτερο, να πάρουμε περισσότερα από όσα είχαν πάρει οι προηγούμενοι. Ελπίζω η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου να κερδίσει περισσότερα από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Έτσι. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Ψαριανέ, επειδή είπατε ότι υπάρχουν έντονες αντιευρωπαϊκές φωνές μέσα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο λόγος που ορθώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Eurogroup και στις επαφές τις επίσημες που γίνονται πλέον φέρνει αυτή την αντιευρωπαϊκή χρειά, πιστεύετε? Όχι. Ευτυχώς δεν την προβάλλουμε. Προευλήθη όμως, είναι κακό αυτό για τη χώρα, με το κάψιμο των ευρωπαϊκών σημαίων στα συλλαλητήρια που έγιναν, έτσι. Ναι. Και στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όλη η Ευρώπη είδε ότι κάποιοι ανόητοι άνθρωποι έκαιγαν τις ευρωπαϊκές σημαίες. Μάλιστα. Αυτό ελπίζω η κυβέρνηση να μην το δώσει. Ως τώρα δεν το έχει κάνει, δεν έχει δώσει. Έχει μία αντιευρωπαϊκή αίσθηση στους Ευρωπαίους. Πρέπει να παραμείνει, να είναι σκληρή, είναι καλό να έχει σκληρή διαπραγμάτευση. Μερικοί κατηγορούν τον κύριο Βαρουφάκη που λέει ότι εμείς πρέπει να έχουμε και τη ρήξη στο μυαλό μας γιατί έτσι διαπραγματευόμαστε. Αυτό ως διαπραγματευτικό επιχείρημα σωστό είναι. Ναι. Δεν είναι σωστό βέβαια στην ουσία του. Στο βάθος ναι. σκέψης μας πρέπει να μην το έχουμε αυτό. Την ρήξη. Και να μην γίνει φυσικά πραγματικότητα. Και βεβαίως εάν πάμε σε ρήξη, λυπάμαι πάρα πολύ δηλαδή, αλλά θα περάσουμε πάρα πολύ άσχημα χρόνια. Τώρα από αυτά που έχουμε σαν δεδομένα, γιατί είναι ο συμβατικός χρόνος μικρός που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως πολιτικός χρόνος είναι πυκνός, έχουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαδίσουν με την ευρωπαϊκή προοπτική και με αυτή τη λύση, είτε γέφυρα, είτε μνημόνιο, είτε πρόγραμμα? Υπήρχε μια δυσκολία, τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε τις λέξεις. Ναι. Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μια νίκη. Θέλει να παρουσιάσει μια διαπραγματευτική επιτυχία. Θεμητό είναι να το κάνει και καλά κάνει και το κάνει, αλλά εντάξει, στο βάθος του μυαλού μας πρέπει να έχουμε ότι θα έχουμε ένα πράγμα που δεν θα είναι μνημόνιο, θα είναι γέφυρα, θα είναι, ξέρω εγώ τι θα είναι, ας πούμε κούνια, τραμπάλα, κάτι άλλο που δεν θα το λέμε μνημόνιο. Ναι. Και θα έχουμε μία, δεν θα είναι τρόικα, αλλά θα είναι ένα κουαρτέτο εγχόρδων, δεν ξέρω αν θα διαλέξουμε τη μουσική ή κάτι άλλο.
ότι θα αλλάξουμε τις λέξεις. Ο κύριος στόχος της κυβέρνησης είναι, επειδή έχει πει τέλος τα μνημόνια και οι τρόικες, θέλει να το κερδίσει αυτό προς τον κόσμο. Ότι το πετύχαμε αυτό. Θα έχουμε τέλος τα μνημόνια και στις τρόικες, αλλά δεν έχουμε μία συνέχεια ενός άλλου προγράμματος και ενός άλλου μηχανισμού. Είπε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή ότι η τρόικα είναι κάτι απεσταλμένη, κάτι οργανισμών που είναι εξωθεσμική και δεν είναι εκλεγμένη από πουθενά. Ναι. Μα οι εκπρόσωποι οργανισμών δεν εκλέγονται, στέλνονται. Οι πρεσβευτές μας που είναι στο Μεξικό και στην Ταϊλάνδη δεν είναι εκλεγμένοι, η Ελλάδα τους έστειλε και εκπροσωπούν την Ελλάδα. Η τρόικα δεν είναι κάτι τρεις τύποι που δουλεύαν από μόνοι τους, εκπροσωπούσαν το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπράβο, την Κομισιόν λοιπόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Λέει ότι εμείς μιλάμε με το ΔΝΤ, δεν έχει αναφερθεί η λέξη ΔΝΤ στη Βουλή, έτσι. Ναι. Γιατί θα είναι πολύ σκληρό για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να έρθει σε σύγκρουση με το ΔΝΤ. Το αποφεύγουν και καλά κάνουν. Αλλά δεν μπορεί να λες μιλάω με την Τρόικα, δεν μιλάω με την Τρόικα, αλλά μιλάω με αυτούς που τη στείλανε. Το ίδιο είναι. Οι προγραμματικές δηλώσεις της συγκυβέρνησης συμβαδίζουν με την πραγματικότητα έτσι όπως την γνωρίζετε μέσα από την κοινωνία και τη Βουλή? Ελπίζω στην πράξη να συμβαδίσουν. Μέχρι στιγμής οι προγραμματικές δηλώσεις δεν είναι ακριβώς προγραμματικές δηλώσεις. Δεν υπάρχει ούτε ένα συγκεκριμένο πράγμα, ούτε μία συγκεκριμένη μεταρρύθμιση που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας ή όποιος υπουργός. Τα μόνα πράγματα που συγκεκριμένα υπόθηκαν ήταν αντιμεταρρυθμίσεις. Ότι θα επαναπροσλάβουμε ακόμα και αυτούς που δίκαια απομακρύνθηκαν, ή ότι θα επαναλειτουργήσουμε αυτό, ή ότι θα διώξουμε την Κόσκο, ή ότι θα ζητήσουμε από τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Υπόθηκαν τέτοια πράγματα τα οποία είναι αντιμεταρρυθμιστικά. Μας γυρίζουν χρόνια πίσω. Ο Πρωθυπουργός ήταν πιο προσεκτικός, δεν είπε τέτοιες χοντράδες, αλλά δεν είπε και συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, είπε θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Για πες μία. Ναι. Ως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ψηφίσει καμία μεταρρύθμιση. Καμία. Ούτε ας πούμε, πώς να σας πω, την άρση του καμποτάζ για τα κρουαζιερόπλια. Απλά πράγματα μικρά, αυτονόητα, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, το άνοιγμα των ωραρίων των καταστημάτων. Καμία μεταρρύθμιση που από μόνοι μας έπρεπε να έχουμε κάνει. Όχι επειδή τη λένε οι καταραμένοι δανειστές, οι βρωμότροικανοί και οι κολομνημονιακοί, ας πούμε, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, πράγματα που μόνοι μας έπρεπε να έχουμε κάνει και η κυβέρνηση Σαμαρά τα έκανε γαργάρα, δεν έκανε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, ναι. Γι' αυτό είχαμε περικοπές μισθών, συντάξεων και υπερφορολόγηση και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα στα πρώτα βήματα είναι σε μια κατεύθυνση τέτοια. Στην πραγματικότητα δεν θέλει να πει τι μεταρρυθμίσεις θα κάνει, απλώς λέει ότι θα κάνουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Εγώ περιμένω στις προγραμματικές δηλώσεις ενός πρωθυπουργού να πει θα κάνουμε μερικές μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, 1, 2, 3. Τίποτα από αυτά δεν είπε. Μάλιστα. Τώρα για τη Δευτέρα τι προβλέπετε? Είπε, θα δώσουμε τους μισθούς, αλλά όχι τώρα, σε 2 χρόνια, αργότερα. Θα επαναφέρουμε το 13ο μισθό και τη σύνταξη, αλλά όχι τώρα, αργότερα. Θα κάνουμε αυτό, θα καταργήσουμε τον έμφυα, αλλά όχι τώρα, αργότερα. Τώρα πληρώστε, σκάστε και πληρώστε. Ναι. Αυτά είπαμε ως τώρα. Αυτά δεν είναι ακριβώς προγραμματικές, ήταν περίπου προεκλογικές διακηρύξεις ήταν οι προγραμματικές του κυρίου Τσίπρα. Ήταν σαν να μίλαγε σε μπαλκόνι, προεκλογικό. Μάλιστα. Δεν είπε ποιο είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, εγώ θέλω να το λέω έτσι. Έχουμε την αριστερή κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Όπως ως τώρα είχαμε την δεξιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έτσι. Ναι. Που δεν μας άρεσε, ναι. Τώρα έχουμε μια δημοφιλή αριστερή κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Ελπίζω να μας αρέσει. Όλοι το ελπίζουμε. Για τη Δευτέρα, ναι. Τι προβλέπετε? Το ελπίζω. Εγώ δεν θέλω να καούμε. Υπάρχουν μερικοί και στην άκρα αριστερά και στην άκρα δεξιά που θέλουν τη ρήξη και την έξοδο και τη σύγκρουση με την Ευρώπη. Εγώ δεν τη θέλω. Ούτε η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ούτε αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Το 36% έδωσε εντολή για ρήξη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τη Δευτέρα προβλέπετε να υπάρχει κάποια συμφωνία, τουλάχιστον λίγο εποφελέστερη για τη χώρα μας, αφού η διαπραγμάτευση, όπως βλέπουμε, είναι πιο σκληρή.
Ναι, νομίζω θα υπάρξει. Γιατί και εμείς και η κυβέρνηση στην πραγματικότητα, στην πλειοψηφία της, όχι όλη η κυβέρνηση, θα έχει εσωτερικά προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει εσωτερικές τριβές. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ισχυρό ποσοστό ΣΥΡΙΖΕΟΝ, που δεν θέλουν την Ευρώπη, το ξαναλέω. Η γραμμή Λαφαζάνη που συνηθίζουμε να λέμε. Μπράβο, η γραμμή Λαφαζάνη, η γραμμή Νάντιας Βαλαβάνη, η γραμμή, ξέρω εγώ, είναι πολλές γραμμούλες μέσα, μικρές και μεγάλες, που είναι σε αντιευρωπαϊκή κατεύθυνση. Μοιάζουν πιο πολύ με τη θέση του Κουκουέ. Το οποίο Κουκουέ όμως είναι, δεν σερβίρει μπουφέ, έχει μενού, έχει συγκεκριμένο. Σου λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από τη Συμμαχία, διαφωνώ τελείως, αλλά είναι καθαρή η θέση του. Βεβαίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα μασάνε, είναι λίγο απ' όλα. Ελπίζω να επικρατήσει η ευρωπαϊκή νοοτροπία. Γιατί αυτό μας λείπει. Να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Να πάψει να είναι αυτό το κατσαπλιαδιστάν που είμαστε ως τώρα. Ένα πελατειακό σύστημα με λαμόγια από την κορφή ως τα νύχια. Μάλιστα. Κύριε Ψαργιανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τηλεφωνική σας παρουσία στο δελτίο μας. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία και ελπίζω πραγματικά και ειλικρινά να πετύχει η κυβέρνηση διαπραγμάτευση, κάτι να πάρουμε, κάτι λίγο να δώσουμε και να βρεθεί μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους. Αλλιώς πηγαίνουμε για ναυάγιο, για καταστροφή. Να το απευχόμαστε. Να το ξέρουμε αυτό. Το απευχόμαστε όλοι αυτό. Νομίζω να είστε καλά, καλό βράδυ. Ξέρετε τι γίνεται, να πω ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Είμαστε σε ένα πλοίο το οποίο κινδυνεύει ίσως να πέσει στα βράχια. Πρέπει όλοι να είμαστε με τον καπετάνιο. Ας μην μας αρέσει ο καπετάνιος. Σε πολλούς δεν αρέσει. Για μένα δεν είναι και το καλύτερό μου, αλλά αυτός είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Πρέπει λοιπόν και να μην μας αρέσει ο καπετάνιος, πρέπει να βοηθήσουμε το πλοίο να μην πέσει στα βράχια. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.